Όλοι είναι άνθρωποι του Θεού, αλλά είμαστε και εμείς άνθρωποι του Θεού. Εγώ η περιοχή είναι το 90% της Παγενέργειας. Δεν είμαστε όλοι. Η καλύτερη γειτονιά και έχει γίνει πιο άσχημη. Τα τελευταία 33 χρόνια. Η γειτονιά δεν είναι ποτέ έτσι. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει λίγο να συμμορφωθούν και οι ίδιοι κάτοικοι, αλλά και οι παράνομοι και οι νόμιμοι μετανάστες. Δεν γίνεται. Η καθαριότητα έχει φτάσει στο τέλος. Καθημερινά έχουμε φασαρίες, έχουμε χτυπήματα στα αυτοκίνητα, έχουμε ζημίες, παρενοχλήσεις σε γυναίκες, σε παιδιά. Διακίνηση μπορεί να. Με ένα λεπτό, άμα κάτσετε να δείτε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή να συμβάλλουμε κι εμείς για να γίνει κάτι. Αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ. Μαζεύετε υπογραφές. Μαζεύουμε υπογραφές για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα παράπονο αίτηση. Και αν μας ακούσουν, καλώς. Άμα δεν μας ακούσουν, θα πάμε και νομικά και. Πού θέλετε να τους στείλετε? Θα τους στείλουμε στην Β' περιφέρεια που ανήκει αυτή τη στιγμή, στο Δήμαρχο και όπου αλλού μπορούμε να τους στείλουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν επιχειρήσεις, άλλαξε καθόλου, βελτιώθηκε η εικόνα? Τι να βελτιωθεί, δεν είναι θέμα βελτίωσης. Όταν γίνεις, όταν κάνεις παρανομία, τι να βελτιώσεις? Είναι παράνομες επιχειρήσεις, μπορεί να φαίνονται σαν. Δίπλα σας, ακριβώς άμα γυρίσετε όλοι, θα δείτε ότι υπάρχει αναστολή λειτουργίας λόγω φορολογικών παραβάσεων. Σήμερα τυχοκολλήθηκε και δεν γράφει και ημερομηνία. Είναι παράνομο. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος. Το σφράγισε. Υποπλίζουν όχι μόνο κατουράνε. Να μου την Ελλάδα που μας εγκλώβησε εδώ, ήθελε να τους φώναξε κανένα, τους προσκαλέσαμε και να βρίζουν την Ελλάδα, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε και να μας βρίσκουν και να κατουράνε μπροστά σου και να μην σέβονται τίποτε και κανένα, ούτε μικρά παιδιά, ούτε τίποτα. Η διαμαρτυρία είναι γιατί φοβάστε σήμερα. Πείτε και φυσικά και φοβόμαστε. Φοβόμαστε να περάσουμε. Τους βλέπεις όλοι. Έλα το βράδυ 10 η ώρα, θα τους δεις όλους απλωμένους εδώ. Ολόκληρα πηγαδάκια. Και να την κοιτάνε έτσι. Δεν τολμάει να περάσει ένα κοριτσάκι. Η κόρη μου είναι 15 χρόνια. Κατεβαίνω και την παίρνω από το αστικό για να την πάω σπίτι. Για να πάει φόρτα, θα την πάρω από φόρτα σε μια φίλη της. Οπότε, όταν κοιτάνε όλοι έτσι, γιατί είναι λιγούρια όλοι τους, είναι η κατάσταση αυτή. Πώς θα επιβιώσουμε? Τώρα είναι έτσι. Κάποια στιγμή, ένα κοριτσάκι εδώ της γειτονιάς το όρμηξε να δει και του τρόμαξε στην οικοδομή. Ευτυχώς εκεί τη στιγμή ήρθε ο παπάς του. Λέει τι κάνατε και όρμηξε και το χτύπησε τον άνθρωπο. Και όλοι το χτύπησαν. Γιατί δεν μπορούσε να του δώσει την κόρη. Τι είναι η κατάσταση αυτή. Δηλαδή πώς θα επιβιώσουμε εμείς? Να μην το πάμε πέρα. Βρωμιά. Δεν στα πατώματα. Λέει πέσει κάτω Σάββατο που γίνανε οι φασαρίες.